Με τις ανάγκες για ηλεκτρικό ρεύμα στις ΗΠΑ να αναμένονται αυξημένες κατά 21% στις επόμενες δύο δεκαετίες, επανέρχεται στο τραπέζι η λύση της πυρηνικής ενέργειας. We've got to recognize that nuclear power, if it's safe, can make a significant contribution. Μπαράκ Ομπάμα έκανε έκκληση για επενδύσεις σε πυρηνικές μονάδες, αλλά με πρόσφατο τον εφιάλτη από την καταστροφή στη Φουκουσίμα, που ξύπνησε μνήμες από το Three Mile Island και το Τσέρνομπιλ, οι Αμερικανοί φοβούνται την πυρηνική ενέργεια. Την τελευταία εγγένεια πυρηνικής μονάδας έγιναν το 1996, αλλά όπως εξηγεί ο ελληνικής καταγωγής πρόεδρος της εταιρείας Westhouse, Άρης Καντρής, σύντομα θα εγγενιαστούν οι νέοι αντιδραστήρες AP-1000. The US fleet right now is about twice as safe as required by law. The AP-1000 is 100 times safer. Αυτός ο ισχυρισμός θα δοκιμαστεί στην πράξη σε δύο χρόνια. Μέχρι το 2016 θα τεθούν σε λειτουργία δύο αντιδραστήρες AP-1000. Ο σχεδιασμός του εκμεταλλεύεται δύο ιδιότητες της φύσης, βαρύτητα και εξάτμιση. Σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μια γιγαντία δεξαμενή πάνω από τον αντιδραστήρα θα απελευθερώνει σταδιακά ποσότητες νερού. Το νερό θερμαίνεται, ατμοποιείται, συλλέγεται ως ατμός, υγροποιείται και ξαναπέφτει. Αυτός ο κύκλος επιτρέπει στους εργαζόμενους που είδαμε να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους στην Ιαπωνία να παραμείνουν μακριά από τον αντιδραστήρα για τρεις ολόκληρες ημέρες. Ωστόσο, δεν πείθονται άπαντες. No nuclear power plant is walk away safe, and I think it's really deceptive to try to paint any technology in that light. And these plants have not been operated yet. These calculations are based on paper studies. Η κατασκευή πυρηνικών μονάδων στις ΗΠΑ, ωστόσο, προχωρά. Η επόμενη καταστροφή είναι αδύνατο να προβλεφθεί, αλλά έχουμε συνειδητοποιήσει το κόστος ενός λάθους υπολογισμού.